Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Στην εκπομπή που βλέπουμε πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια, να πούμε ότι σήμερα θα ανοίξουμε ακόμα ένα σετάκι από Star Wars και κοντομπουκί για Artifex Plus εννοείται. Το scale τους εδώ, η κλίμακά τους για ακόμα μια φορά είναι 1 προς 10. Να πούμε ότι αυτό το πακέτο αγοράστηκε από το Epic Loot πριν αρκετό καιρό, όταν είχε τις πολύ γαμάτες εκτόσεις και πήρα ακόμα 2 σετάκια από εκεί, τα οποία τα έχω και πολύ καιρό κλειστά, θα τα δούμε όμως σιγά σιγά. Να πούμε ότι αυτό το set θα ανοίξουμε όπως μας το λέει Dacoba Pack, γιατί έχουμε τον Yoda, τον Master Yoda μάλλον, τον έχουμε 2 φορές. Ένα την κανονική φιγούρα του, η οποία λογικά έχει φτάσει 2 στάσεις. Μια με κλειστά μάτια και το χέρι έτσι να νιώθει κάτι, ας πούμε, τη δύναμη ή κάτι τέτοιο, να χρησιμοποιεί μάλλον τη δύναμη. Και μια κανονική που κάθεται και με ανοιχτά μάτια. Και το Spirit Yoda, ας τον πούμε αυτόν. Και ο R2D2, εντάξει, πρέπει να είναι στην ίδια έκδοση. Θα το συγκρίνουμε με την άλλη έκδοση, την κανονική του. Αλλά αυτό απλά είναι λερωμένο. Και από ό,τι βλέπω, το λέρωμα, ας πούμε, η λάσπη που είχε από εκείνο τον πλανήτη, που ήταν ένα βαλτώδε πλανήτη κυρίω, φαίνεται πολύ ρεαλιστική. Θα δούμε όμω, το μόνο που μένει είναι να μπούμε μέσα να την ανοίξουμε. Έχουμε εδώ, έχουμε ζηλοτέιπ, πρέπει να κόψουμε. Θα το κόψουμε. Ναι, όπω κάθε άλλη φιγούρα τη κοντομπουκιά, έχει και μια γαμάτη πλακέτα για να είναι καλά μέσα. Ω, εδώ έχουμε. Και πίσω τους μαγνήτες, έχουμε αρκετό πράγμα. Ναι, και φάνηκε ήδη ο Spirit Yoda. Έχουμε και 2 κεφάλια, άρα εδώ μας δίνει αρκετό πράγμα. Θα τις δούμε, εντάξει, κάθε φιγούρα, κάθε set, ας πούμε, ή και με μονομένο αγαπητήριο, μας δίνει ένα φυλάδιο με τις οδηγίες, το οποίο δεν μας χρειάστηκε ποτέ. Και εδώ έχουμε 2 μαγνήτες. Να πούμε ότι είναι μικρές φιγούρες, οπότε χωράνε και οι 2 σε 1 μαγνήτη. Αλλά δεν πειράζει, γιατί όχι. Πάμε να κόψουμε λίγο το ζηλοτέιπ σιγά-σιγά. Ναι, βγήκαν και οι 2 μαγνήτες για να στήσουμε καλύτερα τις φιγούρες μας. Λοιπόν, αυτοί μπορεί να μπουν κάπου εδώ. Και εδώ σιγά σιγά, έχουμε μια γαμάτη προστατευτική φέτα, έτσι ας το πούμε εδώ, από πλαστικό, τέλος πάντων αυτό εδώ. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Για να προστατεύει πολύ ωραία τα αξεσουάρ, ας πούμε, και τα κομμάτια από τις φιγούρες μας. Ας ξεκινήσουμε με τον Spirit Yoda, ο οποίος δεν έχει ούτε ιδιαίτερο φτιάξιμο και είναι εύκολος. Στην ουσία, όπως μας το λέει, transparent, κάπως έτσι μας το γράφει, ναι, είναι ένας διάφανος Yoda. Το μπορείς να το πεις και Spirit Yoda. Πάρα πολύ ωραίος. Ακόμα και αυτό που είναι έτσι πιο πλαστικό, δηλαδή και το υλικό του φαίνεται λίγο διαφορετικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι διάφανος. Μπορείς να πεις ότι είναι ο Master Yoda αφού πέθανε. Και μετά και επισκεπτόταν τον Luke, ας πούμε. Τώρα είχαμε και πολύ ωραία σκηνή στο The Last Jedi. Πάρα πολύ ωραίος. Εμφανιζόταν έτσι. Σαν Spirit και έδινε συμβουλές και οδηγίες. Μπορεί να μπει εκείνος εκεί. Ας ξεκινήσουμε με τον Master Yoda, γιατί μετά τον R2-D2 θα το συγκρίνουμε λιγάκι με τον παλιότερο. Θα δούμε τις διαφορές στη βαφή και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίος. Μικρούλης εννοείται, γιατί και ο Yoda ήταν πάρα πολύ κοντός. Και εδώ μιλάμε για 1 προς 10, οπότε καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ ωραίος. Με συγκεκριμένες εγκοπές, όπως έχουμε ξαναπεί, για να μην βάλεις κάπως λάθος. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Και πόσο ρεαλιστικό φαίνεται ότι και καλά είναι ύφασμα κοπανδίας που φορούσε, ας πούμε. Και τα πόδια του. Κάτω είναι οι μαγνήτες του. Ναι, πολύ σωστά. Έχουμε εδώ. Ποιο χέρι θα βάλουμε? Θα βάλουμε αυτό που κάνει η δύναμη. Ναι. Νομίζω βασικά τουλάχιστον ότι είναι αυτό. Όχι, αυτό πρέπει να είναι το χέρι που κρατάει τον μπαστούνι του. Ναι, στην κοντοπουκία το έχουμε πάθει αρκετές φορές αυτό. Ενώ αλλιώς φαίνεται το χέρι, αλλιώς κουμπώνει και αλλιώς είναι τελικά. Γιατί όπως είπαμε, έχει συγκεκριμένη θέση για το πώς θα κουμπώσει. Και αυτό τελικά είναι το χέρι που κρατάει το μπαστούνι. Δεν πειράζει, θα το δοκιμάσουμε και το άλλο. Και από εδώ το χέρι. Δεν είδαμε βασικά το χέρι ένα κοντινό, δεν πειράζει. Θα δούμε αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Και το μπαστούνι του πόσο γαμάτο είναι. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραίο. Με το κομμάτι η μανδύα που μένει. Να έχει απλά τώρα, δεν ξέρω, ίσως αν επαβάλουμε το άλλο πρώτα. Όχι. Νομίζω ναι, μπήκε κανονικά και αρκετά εύκολα. Κάπως έτσι είναι το σώμα του. Λοιπόν, και ένα από τα 2 κεφάλια. Να χρησιμοποιήσω με τα κλειστά μάτια, δεν θα το βάλω που νιώθει, ας πούμε, τη δύναμη. Ναι, έπιασα αυτό με τα ανοιχτά για να το βάλουμε κατευθείαν. Αν και θα τα δούμε και τα 2. Εδώ έχουμε πόσο μικρό κεφάλι, αλλά πόσο γαμάτη δουλειά. Από τις λίγες φιγούρες που έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά στο πρόσωπο. Εντάξει, έχει και περίεργο πρόσωπο ο Master Yoda. Γιατί συνήθως, από ό,τι έχω παρατηρήσει τουλάχιστον, δεν κάνουν τόσο καλή δουλειά, ειδικά στα ανθρώπινα πρόσωπα. Τώρα ο Yoda το πρόσωπό του βγήκε απίστευτο. Πάρα πολύ ωραίος. Πολύ καλό βάψιμο. Κοιτάξτε εδώ. Και το σκάλισμά του, έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να το βάλουμε, νομίζω. Ναι, και ο Master Yoda μας είναι έτοιμος. Μικρούλης, αλλά γαμάτος. Πόσο μικρή μινιατούρα. Ούτε 10 εκατοστά δεν είναι.
πόσο μικρή μινιατούρα, πόσο μικρή φιγούρα μάλλον, αλλά πόσο ωραία είναι και πόσο γαμάτη λεπτομέρεια έχει. Κοιτάξτε εδώ. Τι λες τώρα. Και το μαλλί του. Πάρα πολύ ωραίο. Σαν βασικά μπορούμε να το βάλουμε εδώ μαζί με την πιο μεταθανάτια μορφή του, ας πούμε. Ας δούμε και το άλλο κεφάλι. Το άλλο κεφάλι με τα κλειστά μάτια, το οποίο δεν θα το χρησιμοποιήσω. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ που σκέφτεται, ας πούμε, νιώθει δύναμη ή κάτι τέτοιο, αυτοσυγκεντρώνεται, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίο κεφάλι, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό. Αυτό το χέρι όμως θα το χρησιμοποιήσω. Αυτό το χέρι θα τον αφήσω. Ναι, μπορείτε να το δείτε λίγο καλύτερα. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτο. Πάρα πολύ ωραία. Ας βγάλουμε το άλλο χέρι που κρατάει το μπαστούνι, ας πούμε. Βασικά έχει έτσι σταυρωμένα, μπορείς να πεις, τα χέρια του κάπως. Ναι, τώρα είναι πολύ καλύτερος. Τώρα είναι πάρα πολύ καλύτερος. Κοιτάξτε εδώ. Με το ένα χέρι κρατάει το μπαστούνι του και με το άλλο χέρι. Τώρα μπορεί κάτι να δείχνει, μπορεί να χρησιμοποιεί τη δύναμη. Εντάξει, πολλά παίζουν. Πάρα πολύ ωραίος. Απίσω δεν την κούμπωσα και πολύ καλά και φαίνεται λίγο η εγκοπή της, αλλά εντάξει, με λίγο καλύτερο κούμπωμα διορθώνονται και αυτά. Όπως επίσης και σε αυτό το χέρι. Άρχισα να τα πατήσω λίγο καλύτερα να μπουν. Νομίζω είμαστε κομπλέ με τον Master Yoda. Πάμε να δούμε τον Άρτο. Α, όχι, ρε, τι κομπλέ, εδώ ξεχάσαμε. Ω, χαζομάρα, ξεχάσαμε το φυλακτό του. Ή αυτό που φορούσε τέλος πάντων. Θα μπορούσε να ήταν και χολοκρόν. Δεν ξέρω. Ναι, κακό αυτό. Οπότε ας βγάλουμε το κεφάλι. Για να βάλουμε αυτό εδώ. Τώρα με το φυλακτό του. Εδώ μέσα να κάθεται. Πάρα πολύ ωραίος και πιο ολοκληρωμένος. Εδώ μαζί με τον μεταθανάτιο εαυτό του. Εδώ αυτό το μικρό, το οποίο εντάξει δεν μας χρειάζεται, αλλά ακόμα και αυτό είναι λερωμένο από κάτω. Οι ρόδες του R2D2. Και πάμε να δούμε τον R2D2 τώρα πώς είναι. Ίδιος με τον προηγούμενο που είχαμε δει, αλλά εδώ να πούμε ναι. Οι λάσπες και η λατσαβούρα όλοι πάνω του είναι εμφανείς. Και πάνω εδώ ακόμα πόσο λεπτομερής και πόσο ρεαλιστικό φαίνεται. Τι λες τώρα, και από κάτω, πω, δες εδώ. Κοιτάξτε εδώ, το βλέπεις έτσι και θες να το καθαρίσεις. Νομίζω ότι είναι όντως βρώμικο. Πάρα πολύ ωραίος. Τι έχουν κάνει τα παλικάρια εκεί στην Κοτομπουκία και στην Artifacts. Τι λες τώρα, και εδώ ακόμα όλα αυτά, όλα είναι λερωμένα. Ακόμα και το τζαμάκι του εδώ, το μάτι του, ας πούμε, όλα όλα. Πάρα πολύ ωραίος. Μπορεί να κάτσει εδώ μέχρι να βγάλουμε λίγο τα πόδια του. Αυτό να το βάλουμε εξ αρχής στην στάση που μου αρέσει, όπως έβαλα και τον άλλον. Και θα σας δείξω τώρα να σε αυτήν εδώ ακριβώς τη στάση. Σε λίγο θα το συγκρίνουμε. Εντάξει, πόσο γυαλίζει ο ένας και πόσο βρώμικος είναι ο άλλος. Και τα πόδια του εννοείται και αυτά. Κοιτάξτε εδώ, βρωμιά. Τι λες τώρα. Εντάξει, σε εκείνο τον πλανήτη. Το λιγότερο και παρά ήταν καθαρός, έτσι όπως ήταν για εκείνο τον πλανήτη, έναν βαλτώδες πλανήτη ο οποίος είχε πολύ λάσπη και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραία. Κάτω είναι οι μαγνήτες του, εννοείται. Και τα πόδια του κινούνται για να κάνεις όποια από τις δύο στάσεις θέλεις, είτε τη στάση που είναι απλά όρθιος με τα δύο πόδια, είτε αυτή που έχω κάνει εγώ που μου άρεσε πιο πολύ, που τον δίνει έτσι και λίγο μια κίνηση, ας πούμε. Εγώ θα δοκιμάσω αυτήν. Βασικά θα δοκιμάσω, θα κάνω εξ αρχής την στάση που γυρνάει και το κεφάλι του. Τον άλλον γυρνούσε. Κάτσε λίγο γιατί τώρα είναι καινούργιο αυτό. Α, γυρνούσε και εδώ. Είναι κάτι που ανακάλυψα μόλις. Πάρα πολύ ωραία. Το κεφάλι, το πάνω μέρος γυρνάει. Αυτό το ανακάλυψα μόλις τώρα και στον άλλον. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Ας βάλουμε και την τελευταία ροδά του για να ολοκληρώσουμε καλύτερα τη στάση του. Και όπως είπαμε εδώ, αυτή εδώ όπως για να τη βάλεις, βασικά όχι έτσι, την κουμπώνεις λίγο στο πλάι και την στρίβεις για να μπει. Ναι, καμία σχέση με τον άλλον. Εντάξει, ο άλλος είναι πολύ πιο άσπρος. Δείτε τον λίγο πιο ολοκληρωμένα. Πόσο λερωμένος είναι και πόσο ρεαλιστικά λερωμένος είναι μάλλον. Τι λες τώρα, και ας το συγκρίνουμε λίγο με τον άλλον. Που, εντάξει, καμία σχέση. Κοιτάξτε εδώ. Όλος και πάνω και κάτω. Ακόμα και το πάνω μέρος του κεφαλιού του και εδώ είναι πιο θαμπό, πιο λερωμένο. Πόσο γαμάτη δουλειά κάνανε και πόσο πολύ το πρόσεξαν. Ακόμα και το μάτι του και αυτό το κουμπί, όλα 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 έχουν, όλος είναι λερωμένος ολόκληρος. Και πίσω, ναι, μπορούμε να το δούμε και πίσω λίγο. Κοιτάξτε εδώ, πόσο διαφορά. Τι λες τώρα, πόσο ρεαλιστική και γαμάτη δουλειά έγινε. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Όμως ο παλιός και καθαρός R2D2 δεν μας χρειάζεται, μιας και σήμερα παρουσιάζουμε και ανοίγουμε
τον πιο βρώμικο R2D2, ας πούμε, από την Dacoba έκδοσή του. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτά τώρα νομίζω μπορούμε να τους δούμε λίγο και τους τρεις μαζί. Βασικά τους δύο, γιατί τώρα το άλλο, ας πούμε, είναι σαν έξτρα, ξέρω εγώ να το πούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίοι, τουλάχιστον οι δύο πιο λεπτομερείς. Και αυτοί νομίζω χωράνε και οι δύο σε ένα. Νομίζω κάπως έτσι είναι πάρα πολύ ωραίοι. Ναι. Επίσης, άλλες δύο πιο μικρές φιγούρες όπως το προηγούμενο σετ που είχαμε τον R2-D2 και τον C-3PO που χώρεσαν και οι δύο σε ένα μαγνήτη. Επίσης, χώρεσαν και εδώ και οι δύο. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα να τους ζουμάρουμε λίγο, να τους δείτε λίγο καλύτερα. Ναι, έτσι να γυρίσουν. Να, βάλτε και τον Spirit Yoda, ας πούμε, να φαίνεται λιγάκι. Πόσο ωραία είναι. Τι λες τώρα, πόσο γαμάτη δουλειά έχει κάνει η Κοτοπουκίλια και η Artifex Plus. Πάρα πολύ ρεαλιστικές φιγούρες και πάρα πολύ γαμάτη λεπτομέρεια. Αυτά, παιδάκια μου, δείτε και εσείς το βίντεο και το set. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε κάτω στα σχόλια, μάλλον, πώς σας φάνηκε. Μείνετε συντονισμένοι για επόμενα φιγουράκια unboxing που έρχονται. Προσπαθώ να έχετε τουλάχιστον ένα τη βδομάδα, το πολύ ανά δύο εβδομάδες να έχουμε ένα βίντεο από αυτή την εκπομπή όπου βλέπουμε πιο premium φιγούρες και γαμματίδια. Αυτά, παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και γαμματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια. Έχει από μένα.